Γιώργο, υπάρχει λόγος να ανησυχούμε? Εμείς ξέρετε και από εδώ από την εκπομπή σας, όχι τώρα που προέκυψε το όλο πρόβλημα με την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων και με τις γεωτρήσεις, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό, και την ανησυχία μας έχουμε εκφράσει και έχουμε προσπαθήσει να ενημερώσουμε ως ΚΚΕ τον ελληνικό λαό για τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι στενά ένα πρόβλημα ελληνοτουρκικό. Έχει να κάνει με τις συνολικότερες εξελίξεις σε όλη αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, και στην ουσία πρόκειται για γεωπολιτικούς και ενεργειακούς ανταγωνισμούς μεγάλων χωρών, πρώτα και κύρια. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάμε για τη Ρωσία. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το κρύβει κανείς αυτό. Σύμφωνοι. Υπάρχουν ανταγωνισμοί και συμφέροντα τεράστια. Όταν δεν είναι κάτι που μας ακούμε σήμερα το πρωί. Λέω ότι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ενταγμένες σε αυτό το πλαίσιο των πολύ ισχυρών ανταγωνισμών που κλιμακώνονται σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία επιδιώκει ως περιφερειακή δύναμη αυτή τη στιγμή να παίξει αυτούς τους ανταγωνισμούς. Και μάλιστα κάνει και ένα σύνθετο παζάρι και με τη Ρωσία την ίδια στιγμή και μια διαπραγμάτευση. Τη Γιώκα μέχρι τώρα. Πάντως αυτή τη στιγμή προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της. Αυτό την καθιστά πιο επικίνδυνη σε σχέση φυσικά, με εμάς. Φυσικά. Εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχει ένας διπλός κίνδυνος. Αυτή η σύνθετη διαπραγμάτευση που κάνει η Τουρκία και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί ένα διπλό κίνδυνο για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό και για τον τουρκικό λαό. Γιατί μιλάμε για τους λαούς, πρώτα και κύρια. Ο ένας κίνδυνος είναι λιγότερο πιθανός να υπάρχει μια ρήξη των σχέσεων της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ, που στην ουσία η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας ρωσονατοϊκής διαμάχης. Και δείτε τώρα πόσες βάσεις φύτεψε τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Το άλλο ενδεχόμενο. Αμερικανικές εννοείται. Αμερικανικές βάσεις και νατοϊκές. Το άλλο ενδεχόμενο που ίσως είναι πιο πιθανό είναι κάποια στιγμή να υπάρξει ένα συμβιβασμός των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτείων Τουρκίας και η Τουρκία να γυρέψει ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα είναι προφανές ότι θα είναι από τη μεριά του Κυπριακού και του Αιγαίου. Επομένως, εμείς δεν πρέπει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς μας με το. Να τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Εμείς, κύριε Κονόμου, θεωρούμε ότι αυτό είναι ο δρόμος που μας έφερε ως εδώ. Η κυβέρνηση, μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε τώρα να ήμασταν φτερό στον άνεμο, τι θα γίνει. Καλά, πάντως. Να ήταν η Ελλάδα σήμερα, Οικονόμου, στο απόλυτο κενό. Αυτό είναι. Τι θα γινόταν, δηλαδή εκτός ΝΑΤΟ, χωρίς σχέση με τους ισχυρούς συμμάχους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θα ήταν πάντως, η Ελλάδα κύριε Οικονόμου, σήμερα. Θα πέρναγε τον τρίτο κόσμο και θα κατέβαινε πιο κάτω. Κύριε Οικονόμου, το γκριζάρισμα του Αιγαίου έγινε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και από σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ. Η διχοτόμηση της Κύπρου έγινε επίσης από σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζονται νέα διχοτομικά σχέδια. Ο κύριος Αποστολάκης ήταν, δεν ήταν το κουκουέ που είπε πριν λίγο καιρό στη συνέντευξή του ότι σε περίπτωση θερμού επεισοδίου θα είμαστε μόνοι μας. Φοβάστε δηλαδή, κύριε Γκιόκα, ότι μπορεί το επόμενο διάστημα η Ελλάδα να μπει σε μια συζήτηση για τα περί συνδιαχείριση στο Αιγαίο κλπ? Εμείς θεωρούμε. Να αναγκαστεί, μπορεί να αναγκαστεί. Εμείς θεωρούμε ότι η στρατηγική επιλογή και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή ακριβώς. Να προχωρήσει η πολιτική της συνδιαχείρισης. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτό το πλαίσιο που κακά τα ψέματα όλα τα άλλα κόμματα και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία μάλιστα σημερινή κυβέρνηση έγινε το πλέον καλό παιδί των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, αλλά και τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο το ευρωνατοϊκό θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν είναι παράγοντας ασφάλειας, σταθερότητας και προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά δημιουργεί τεράστιους κινδύνους. Πάντως, ιστορικά, πέρα από τον Ερντογάν, περίοδο εντάσεων και προκλητικών δηλώσεων και ενεργειών ήταν κυρίως από τους κεμαλιστές. Έτσι. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το ίδιο συνεχίζει. Το ίδιο, ναι. Δεν αλλάζει σε αυτό το θέμα. Αυτό λέω. Γιατί μην επικεντρώνουμε στο πρόσωπο του Ερντογάν. Δεν είναι συνολικά η πολιτική.